σήμερα. Ο συναγερμός παραμένει ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έλα, Ελευθερία. Φυσικά και παραμένει από τη στιγμή που υπάρχουν θύματα, αυξάνονται τα θύματα. Χθες μάλιστα ένας άνθρωπος, ένας 60χρονος κατέληξε, ήταν το τέταρτο θύμα μεταξύ εκείνων όπου έχασαν τη ζωή τους λόγω κορονοϊού και τα οποία είχαν περάσει από την συγκεκριμένη κλινική. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμή τα κρούσματα είναι 38 μεταξύ αυτών και δύο γιατροί, ενώ ο δεύτερος για τον οποίο σας κάνω λόγο, ο δεύτερος γιατρός, είναι μια πληροφορία η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες και ελέγχεται από όλες τις πλευρές. Να δούμε. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι συνεργαζόταν με τη συγκεκριμένη κλινική, εργαζόταν για μια ιδιωτική κλινική. Ωστόσο, οι ανάγκες και εδώ στην Γενική Κλινική στο Περιστέρι ήταν πολλές και είχε αποφασίσει να βάλει και εκείνος ένα χεράκι να βοηθήσει γενικότερα. Λοιπόν, αξίζει να αναφέρουμε πάντως ότι η εικόνα εδώ στην κλινική στο Περιστέρι έχει αλλάξει. Και τι εννοώ, το περασμένο διάστημα. Και εφόσον είχαν εφαρμοστεί τα μέτρα για τον κορονοϊό, από νωρίς δεν γινόταν θερμομέτρηση. Κάτι το οποίο σήμερα, επειδή βρισκόμαστε από πάρα πολύ νωρίς εδώ στο Περιστέρι, γίνεται. Δηλαδή, όποιος ασθενής εισέρχεται εντός της κλινικής, του γίνεται θερμομέτρηση. Επειδή εμείς σαν εκπομπή βρεθήκαμε από και την Παρασκευή εδώ, που πάρα πολύ νωρίς, κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο όλες αυτές τις ημέρες βρίσκεται και η αστυνομία έξω από την κλινική για να επέμβει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Υπήρχε πάρα πολύ ένταση τις προηγούμενες ημέρες και αυτό διότι Άκη και Ντόρα είχαν γίνει και τεστ για τον κορονοϊό. Υπήρχε κόσμος ο οποίος από την περασμένη Τετάρτη που είχε κάνει το τεστ μέχρι την Παρασκευή που ήμασταν εμείς εδώ δεν είχε πάρει τα αποτελέσματα.